Σαν σήμερα, 9 Φεβρουαρίου το 1972, έφυγε από τη ζωή ο Έλληνας ζωγράφος Περικλής Βυζάντιος. Ο Περικλής Βυζάντιος σπούδασε στο Παρίσι, στη Σχολή Καλών Τεχνών και στην Ακαδημία Ζουλιά, 1911-17. Πήρε μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία, απεικονίζοντας πολεμικές σκηνές, οι οποίες χάθηκαν κατά την οπισθοχώρηση, αφού προηγουμένως είχαν εκτεθεί στο Ζάπιο και στη Σμύρνη. Ο Βυζάντιο υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη τη ομάδα Τέχνη, καθώς και ένα από τα νεότερα σε ηλικία μέλη τη. Διετέλεσε ακόμη πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Ζωγράφων, και το 1934 ίδρυσε, μαζί με την Αλέκα Στήλου Διαμαντοπούλου, την πρώτη ιδιωτική σχολή ζωγραφική στην Αθήνα. Το 1928 ο Βυζάντιο συμμετείχε στην οργάνωση τη καλλιτεχνική Λέσχης Ατελιέ, τη μετέπειτα κρατική στέγη καλλιτεχνών, και το 1934 συμμετείχε στην Πιενάλε τη Βενετία και στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού το 1937. Το 1939 ανέλαβε τη διεύθυνση των παραρτημάτων της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας στην Ήδρα και στους Δελφούς. Αν και είναι πιο γνωστός για τη ζωγραφική του, ασχολήθηκε επίσης με τη γελιογραφία καθώς και τη σκηνογραφία, δουλεύοντας από το 1930 και ως σκηνογράφος στο Εθνικό Θέατρο της Ελλάδος. Στις πρώιμες δημιουργίες του συναντάμε κυρίως περιγραφές της αστικής ζωής και προσωπογραφίες επηρεασμένες από τη γαλλική ζωγραφική ενώ σταδιακά στην θεματογραφία του επικρατεί το τοπίο. Για να τιμήσουμε τη ζωή και το έργο του Περικλή Βυζάντιου επιλέξαμε το έργο στο Παρισινό Μπαρ περίπου 1914 με 15 από την ελληνική συλλογή της Λεβεντίου Πινακοθήκης.